να μην μας πιάνει υπερευαισθησία και λέμε ότι καίνε τα εθνικά μας σύμβολα κτλ. Το να πάω εγώ, όχι, πέστε με έναν εγκέφαλο και να πάρω μια σημαία από ένα ράφτη και να την κάψω, δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, αλλά όταν μπει μέσα στο πολυτεχνείο και έχει το άσυλο. Δεν σημαίνει τίποτα. Για μένα σημαίνει τίποτα. Η σημαία εδώ είναι ένα πανί. Δημήτρη, ένα λεπτό. Λέει ο Ανδρέας την άποψή του, με την οποία διαφωνώ όχι κάθετα. Πιο πολύ δεν γίνεται. Μπράβο. Είμαι υποχρεωμένος να το σεβαστώ και με την αρχή που είστε όλοι εδώ να είναι όλα στο τραπέζι. Να πω Ανδρέα, για μένα το κάψιμο της σημαίας λέει πάρα πολλά. Ποια σημαία τώρα να καταλάβω. Με οργίζει. Γιατί δεν είναι ένα πανί, δεν είναι ένα χρώμα, είναι το σύμβολο της χώρας. Η άλλη σημαία έχει το αίμα των φοιτητών απάνω. Αυτά τα τσογλανάκια, για να σου το πω έτσι, όταν οι παππούδες τους πολέμαγαν πάλι με τη σημαία τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, πάλευαν για αυτή τη σημαία. Για να είναι ελεύθερα να πηγαίνουν να καίνε το πολυτεχνείο και να τους υπερασπίζει το καταναλωτικά. Μια κουβέντα μόνο. Και ή μας αρέσει η σημαία όταν ο αθλητής παίρνει το μετάλλιο και τη σηκώνει και τη βλέπουμε και μας πιάνει. Δεν μας αρέσει, λοιπόν, και πω. Την καίμε. Να πω, αλλά μια κουβέντα. Όλα. Να πω μια κουβέντα. Για να το τεκμηριώσω. Η σημαία στον αθλητή σηματοδοτεί την προσπάθειά του. Έτσι. Όχι. Βεβαίως. Θα σου εξηγήσω. Για το Γλέζο τι σηματοδοτούσε που είναι και από την αριστερά και ήταν και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε παίρνει νόημα. Ο Γλέζος τίμησε τη σημαία. Αυτή δεν είναι τίποτα. Είναι μηδενιστές. Και μηδενικά και μηδενιστές είναι. Καλά, να πούμε και μηδενιστές. Ο Γλέζος τίμησε τη σημαία και από τα αριστερά. Μην μηδενίσει όλο τον κόσμο. Μην μηδενίσει όλο τον κόσμο δηλαδή. Στρατιωτικό νόμο στα εξάρχεια. Όχι στρατιωτικό νόμο. Όχι, δεν κάτσε. Πρώτα τον Γλέζο να σου πει για τη σημαία. Τον κανονικό νόμο. Αυτό ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η σημαία παίρνει υπόσταση και σημαίνει πραγματικά όταν υπάρχουν, υπάρχουν συγκεκριμένοι αγώνες, σηματοδοτεί κάτι στη συγκεκριμένη στιγμή, τότε παίρνει υπόσταση η σημαία. Το να πάω εγώ, λέω, ο Ίξ αναγκέφαλος ή ο τέλος πάντων σε μια αλφα κατάσταση και να κάψω μια σημαία, δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι κάποιο. Δηλαδή, έχουμε δει διαφωνώ να καίγονται. Από ναι. Δηλαδή, να σου πω. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης κρατούσε σημαία. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, το σύμβολο της αριστεράς. Πας κόντρα στην ιστορία της αριστεράς που τότε, υπερασπίζεσαι. Τότε, το Γλέζο, το Λαμπράκη, αγωνιστές δική σας. Μισό λεπτάκι, άκουσε με τώρα. Και κάνεις για τη σημαία ότι είναι ένα πανί. Άκουσε με τώρα ένα λεπτάκι ψύχρεμα. Όταν την κρατάει ο Λαμπράκης ή ο Γλέζος τη σημαία, τότε είναι ελληνική σημαία. Όταν την παίρνει ο κάθε πιτσιρικάς, κάνει ό,τι θέλει. Είναι ένα πανί για μένα. Αυτό όχι, λέω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, όλες οι σημαίες είναι ιερές. Δηλαδή να το καταλάβω τώρα. Τι είναι η σημαία, ρε παιδιά. Η σημαία παίρνει χρώμα, υπόσταση και όλα τα υπόλοιπα όταν γίνεται κάτι σοβαρό. Είναι πάντα σημαία. Είναι πάντα σύμβολο. Είναι το ίδιο. Το είχε πει ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο συγχωρεμένος ηθοποιός, πάρα πολύ καλά. Όταν του είπανε πριν 15 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάψαν τη σημαία μας. Και λέει, ποια σημαία μας κάψαν. Ποια σημαία μας κάψαν. Έκαψε ένα παιδί μια σημαία. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Πάμε